Έχω την τιμή και την τύχη να είμαι ο πρόεδρος που υποδέχεται το νέο, την ίδρυση του νέου επιχειρηματικού πάρκου ανάπτυξης και εξυγίανσης της μεγάλης περιοχής που λέγεται Λεκάνια Απορροής Ασοπού Ποταμού. Είναι μια περιοχή που φιλοξενεί 400 και πλέον επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Είναι μια περιοχή που το παραγόμενο προϊόν αντιπροσωπεύει το 3% του ΑΕΠ της χώρας και αυτές οι επιχειρήσεις εξάγουν το 15% των εξαγωγών, καλύπτουν το 15% των εξαγωγών της χώρας. Έχουμε ένα νόμο. Ο νόμος αυτός προβλέπει την οριοθέτηση μιας μεγάλης περιοχής 11.500 στρέμματα. Τα μισά από αυτά είναι δομημένα, όχι 100% αλλά αρκετά πυκνά δομημένα. Και τα υπόλοιπα είναι ελεύθερες γεύσεις όπου προορίζονται για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και να δώσουν την ανάπτυξη όπως την πιστεύουμε και την ελπίζουμε, δηλαδή να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέες παραγωγικές δραστηριότητες, νέες συνέργειες, νέες υποδομές. Ο νόμος προβλέπει την ίδρυση μιας εταιρείας ανάπτυξης του πάρκου. Ο κεφαλαιούχος, δηλαδή ο επενδυτής, θα αναπτύξει με υποδάμιο σύστημα τους δρόμους, τις πλατείες και τα πράσινα. Οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν με την εισφορά σε γη και την εισφορά σε χρήμα τις αναγκαίες δομές και υποδομές. Αυτές είναι πρωτίστως η κεντρική μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Είναι το πρώτο έργο που υπεβάλλει ο νόμος και θέλουμε και εμείς να γίνει, όπου εκεί θα παροχετεύονται όλα τα προεπεξεργασμένα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών και θα ακολουθήσουν τα δίκτυα. Σπουδαία δίκτυα, απαραίτητα δίκτυα, αναγκαία δίκτυα. Ποια είναι αυτά? Είναι τα δίκτυα ίδρυυσης των βιομηχανιών, τα δίκτυα αποχέτευσης των ομβρίων, δίκτυα παροχέτευσης των προεπεξεργασμένων αποβλήτων για το κεντρικό βιολογικό καθαρισμό, ήπια πολεοδόμηση, διαπλάτηση των δρόμων, ευρυζωνικά δίκτυα και ό,τι άλλο απαιτείται για να έχουμε μια καλώς λειτουργούσα βιομηχανική περιοχή. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια, σε ένα βάθος 5 ετίας, θα δούμε μια άλλη περιοχή. Κοιτάξτε, η συμφωνία που κάναμε εμείς, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Σύνδεσμος, Δήμος Τανάγρας, με τη συνδρομή και την συνένεση της τοπικής κοινωνίας, ήδη αποτέλεσε ένα παράδειγμα. Από την ώρα που αρχίσαμε να συζητάμε και να κοινωνιολογούμε και να δημοσιοποιούμε την πρόθεσή μας να κάνουμε το πάρκο, όλη η επικράτεια άρχισε να μιλάει για πάρκα. Εμείς φιλοδοξούμε να έχουμε μια πληρότητα αρκετά σημαντική στα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι, έχουμε και πλεονεκτήματα βέβαια, διότι είμαστε κοντά στην Αθήνα, κοντά στα λιμάνια. Θέλουμε να αναπτύξουμε και άλλα υπερτοπικά έργα όπως λιμάνια στη Χαλκίδα και αλλού. Πιστεύουμε ότι με σκληρή θέληση και σκληρή δουλειά θα τα καταφέρουμε.